αν οι αρμόδιοι φορείς είχαν εξ αρχής ακούσει τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός και τις προτάσεις που είχε κάνει, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα να μιλάμε για τον Brexit. Η μόνη λύση που βλέπουμε εμείς ως Παναθηναϊκός είναι UEFA και FIFA να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να έρθουν στην χώρα μας και να εγκαταστήσουν κάποιες υπηρεσίες ώστε να μπορέσει να επέλθει κάθαρση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί ότι δεν θα έχουμε πάλι τις ίδιες διαδρομές που έχουμε τόσα χρόνια, τις υπόγειες διαδρομές που έχουμε τόσα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για την ΑΕΚ δεν είναι θέμα Brexit. Για την ΑΕΚ υπάρχει θέμα κάθαρσης και εξυγίανσης σε ένα διεφθαρμένο χώρο, όπως δεδομένα είναι αυτό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτή η κάθαρση μπορεί να έρθει είτε με κυβερνητική παρέμβαση, που στην περίπτωση του ποδοσφαίρου δεν επιτρέπεται, λόγω αυτοδιοίκητου, το οποίο η ΑΕΚ το σέβεται απόλυτα, είτε μέσω δικαιοσύνης, η οποία έχει τους δικούς της ρυθμούς και τις δικές διαδικασίες και οποίες βεβαίως δεν έχουμε τον παραμικρό λόγο για να έχουμε άποψη, είτε μέσω της διαδικασίας αυτοκάθαρσης όσον αφορά την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που είδαμε πρόσφατα να ακολουθείται στις υπερκείμενες της συνομοσπονδίας, όπως της UEFA και της FIFA. Και το δικό μας ερώτημα είναι, είναι εναρμονισμένο το καταστατικό της ΕΠΟ ως προς την διαδικασία της Επιτροπής Ηθικής με την FIFA κυρίως και με την UEFA. Εκεί μπορούν να δοθούν όλες οι λύσεις όσον αφορά τους ποινικά διοκόμενους παράγοντες ΕΠΟ. Γράφτηκε ότι την Παρασκευή ο Δημήτρης Μελισσανίδης επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση? Ούτε αξιοδοτημένος είμαι, ούτε γνωρίζω κάτι και βεβαίως ούτε μπορώ να γνωρίζω εγώ τις όποιες κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Κανένας δεν το θέλει. Κανένας δεν θέλει να μείνει εκτός Ευρώπης, κανένας δεν θέλει το ποδόσφαιρο να κάνει βήματα πίσω, αλλά αν αυτή είναι η αναγκαία συνθήκη για να επέρθει κάθαρση, τότε είναι αυτό. Όλη αυτή η κινητικότητα, γιατί εγώ αρνούμαι να μπω στο παιχνίδι αυτό του Brexit ή όχι Brexit, το θεωρώ ψεύτικο το δίλημα, θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους δίλημα. Νομίζω ότι όλες αυτές οι εξελίξεις αφορούν όλους αυτούς που θέλουν ένα καθαρό ποδόσφαιρο. Και είναι και η στιγμή να φανεί και ποιοι θέλουν ένα καθαρό ποδόσφαιρο. Η ΕΠΟ δεν ξεκίνησε καν έναν διάλογο με τους συλλόγους που αντιδρούμε ή έστω με την πολιτεία που μπορεί να είναι παράλογη και να την έχει φέρει σε ένα δύσκολο σημείο. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτό το φρικτό το σενάριο είναι ευθύνη όλων των άλλων που ζητούν αυτονόητες κινήσεις και όχι της ΕΠΟ που δεν προχωράει στην παραμικρή. Ο ΠΑΟΚ ζητάει να έρθουν ξένοι διαιτητές και να φύγει ο Γκυρτζίκης. Αλλάζει κάτι? Σε πρώτη φάση αυτό είναι ένα δείγμα του ότι η ΕΠΟ ξεκινάει να αντιλαμβάνεται ποια είναι τα προβλήματα που διώχνουν τον κόσμο από τα γήπεδα, που ρίχνουν το επίπεδο του ποδοσφαιρικού προϊόντος στην Ελλάδα. Και όχι να αλλάξει ένα πρόσωπο στην ΕΠΟ. Λοιπόν, αυτό είναι μια αρχή, επαναλαμβάνω. Δεν είναι η λύση. Είναι μια αρχή του να φανεί ότι η ΕΠΟ έχει βάλει στην ατζέντα της ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε. Και ξεκινάμε να δίνουμε τις λύσεις. Από αυτή την αρχή μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάποιες άλλες παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά την επανέναρξη όχι του κυπέλλου Ελλάδος. Όλα είναι στο τραπέζι. Εφόσον εμείς δεν αντιδρούμε απέναντι σε μία ήττα ή απέναντι σε ένα κακό αποτέλεσμα, εμείς αντιδρούμε σε όλο το σύστημα που φέρνει αυτή τη δυσαρέσκεια στον κόσμο, αυτή την κατάσταση που τίνει να γίνει ανεξέλεγκτη πια με τέτοιου είδους διαιτησίες όπως του Παπά. Σε περίπτωση λοιπόν που φανεί ότι υπάρχει μία διάθεση λύσης και εμείς από την πλευρά μας δεν είμαστε καταστροφικοί, εμάς η κριτική μας είναι δημιουργική. Εμάς οι κινήσεις μας πρέπει να είναι δημιουργικές. Εφόσον λοιπόν φανεί ότι έστω και με αυτή την κίνησή μας προκαλέσαμε μία η οποία έφτασε σε μία λύση και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε το βήμα που πρέπει να κάνουμε για να είναι όλα καλύτερα.